Πατέρες και αδελφοί, με συγκινεί η αθρώα προσελευσή σας στο κήρυγμα. Αγαπάτε το κήρυγμα και αυτό δείχνει ότι είστε ευγενικές υπάρξεις, ψυχές ελεημένες από τον Κύριο και τεταγμένες σε ζωή αιώνια, προορισμένες να κληρονομήσετε αιώνια ζωή. Και εγώ, ο ταπεινός θεολόγος, αισθάνομαι το κήρυγμα σαν εσωτερική επιταγή, σαν επιτακτική ανάγκη της συνειδησεώς μου. Από μικρό παιδί αγαπούσα το Λόγο του Θεού και είχα τον πόθο να κηρύκτω. Κανένα άλλο έργο να μην κάνω στον κόσμο, αλλά αν ήταν δυνατόν να γυρίζω όλη την πατρίδα και στο εξωτερικό να πηγαίνω και να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Όχι ότι έχω ιδέα ότι είμαι κανένας ρήτορας, ούτε ότι είμαι κανένας σπουδαίος άνθρωπος που αξίζω να κηρύττω το Λόγο του Θεού. Μάλλον κηρύττω κατά το πνεύμα που λέγει ο ψαλμωδός: «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι». Ο Θεός φυτεύει τους ευγενείς πόθους μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι και αυτό τίποτε το δικό μας. Το να αισθανόμεθα εμείς οι θεολόγοι τον πόθο να κηρύττουμε και εσείς οι ακροατέ τον πόθο να ακούτε, δωρήματα του Θεού είναι, αδελφοί μου. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων και φυτεύει πόθους. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι το κήρυγμα δεν είναι εύκολο πράγμα. Το κήρυγμα κουράζει, καταπονεί, τσακίζει. Είναι θέματα δύσκολα, μερικά θέματα πολύ δύσκολα μέσα στη γραφή. Και για να μπορέσει κανείς να κατανοήσει τα νοήματα των γραφών και να κηρύξει όπως πρέπει, καταπονείται πολύ. Εκτός αυτού, και τι ο άνθρωπος μπορεί να έχει την επιθυμία να κηρύττει, πολλές φορές δεν βρίσκεται σε μια τόσο καλή διάθεση για κήρυγμα. Δεν αισθάνεται φλογερή την καρδιά του. Πολλές φορές αισθάνεται ξηρή την καρδιά του. Ανεβαίνει στο βήμα με ξηρή καρδιά και με ένα φόβο: θα μπορέσω απόψε να κηρύξω, να φτάσω μέχρι το τέλος του κηρύγματος? Γι' αυτό σας παρακαλώ, όχι μόνο να έρχεστε να ακούτε το κήρυγμα, αλλά κατά τη διάρκεια του κηρύγματος, ενδιαμέσως κατά διαλύματα, να υψώνετε τη διανιά σας προς τον Κύριο και να προσεύχεστε για τους ομιλητάς. Να θερμαίνει ο Θεός τις καρδιές τους, να φωτίζει τις διανοιές τους και να μπορούν να κηρύττουν λόγο φλογερό και επικοδομητικό και σωτήριο, αδελφοί μου. Εάν εσείς προσεύχεστε, τα κηρύγματα θα αποδίδουν. Εάν δεν προσεύχεστε, είναι πολύ αμφίβολη η απόδοση των κηρυγμάτων. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το λόγο με το φοβερό θέμα ο Αντίχριστος. Ξέρω ότι αυτό το θέμα ελκύει ιδιαιτέρως την προσοχή σας και γι' αυτό, αν θέλει ο Θεός, θα γίνουν πάνω σε αυτό το θέμα αρκετές ομιλίες και να παρακολουθήσετε με ενδιαφέρον όλες τις ομιλίες. Μερικές θα προσφέρουν πολύ παράδοξα και τρομερά στοιχεία. Και πάντοτε, πάντοτε να προσπαθείτε να φέρετε κάποια καινούργια ψυχή στο κήρυγμα.
να αποσπούμε από την αρπάγη του σατανά ψυχές και να τις φέρνουμε κοντά στο Θεό, φέρνοντας μια ψυχή κοντά στο ορθόδοξο κήρυγμα, τη φέρνουμε κοντά στο Θεό. Σήμερα το κήρυγμα θα είναι ανάπτυξης της πλέον περιεκτικής περικοπής της Καινής Διαθήκης για τον Αντίχριστο. Εκείνος από τους Αποστόλους που μας δίνει τα περισσότερα στοιχεία για τον Αντίχριστο και ζωγραφίζει τον Αντίχριστο με το λόγο του είναι ο Απόστολος Παύλος, ο πιο μεγάλος Απόστολος. Περίφημη είναι η περικοπή για τον Αντίχριστο του Αποστόλου Παύλου. Περιέχεται στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως 12. Ο Παύλος, όπως γνωρίζετε, είχε μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, κηρύξει το Χριστό και ιδρύσει εκκλησία. Στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος μίλησε για πολλά θέματα. Κατήχησε πλήρως το λαό του Θεού. Μεταξύ των άλλων μίλησε και για τον Αντίχριστο. Ό, να ήταν τότε κάποιος από μας παρών να κρατούσε ένα μαγνητόφωνο και να μαγνητοφωνούσε όλες τις ομιλίες του Παύλου για τον Αντίχριστο. Κατόπιν ο Παύλος έστειλε στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης την πρώτη του προς αυτούς επιστολή. Μέσα σε αυτή την επιστολή ο Απόστολος μιλάει εκτός άλλων για τη δευτέρα παρουσία του Χριστού και τη συνάντηση των πιστών με τον Χριστό κατά την στιγμή της δευτέρας παρουσίας. Είναι η γνωστή περικοπή που ακούμε κατά τις κηδείες «Ου θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κικοιμημένων, ότι αυτός ο Κύριος καταβίσεται απ' ουρανού και ότι οι νεκροί εγερθίσονται πρώτον, οι νεκροί εν Κυρίω, και όσοι θα ζούμε τότε», λέγει ο Απόστολος, «θα υποστούμε ακαριέως αλλαγή, μεταβολή, και όλοι νεκροί που θα αναστηθούν και ζώντες αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα». Άλλο εχθρός παρακολουθούσε τον Απόστολο Παύλο και παρακολουθούσε τους χριστιανούς. Άγρυπνος είναι ο εχθρός μας. Εμείς κοιμόμεθα μερικές ώρες. Εκείνος δεν κοιμάται ποτέ. Ο εχθρός πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Απόστολος είχε ιδρύσει εκκλησία, διήγηρε πρόσωπα οργανά του και δι' αυτόν έσπηρε ζυζάνια. Ζυζάνια είναι οι ψευδοδιδασκαλίες. Ψευδοδιδάσκαλοι διέδωσαν, τι διέδωσαν? Ότι η ημέρα του Χριστού, η δευτέρα παρουσία, έφτασε, ήλθε, και ότι από στιγμή σε στιγμή εμφανίζεται ορατός ο Χριστός. Έλεγαν ότι ήλθε η δευτέρα παρουσία, όπως λέγουν σήμερα και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ναι, και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά διαδίδουν αυτή την εξωφρενική διδαχή ότι η δευτέρα παρουσία έγινε. Διαταραχή μεγάλη δημιουργήθηκε στις συνειδήσεις των χριστιανών. Οι χριστιανοί αισθάνονταν ότι δεν είναι έτοιμοι για να συναχθούν κοντά στον Κύριο,
Πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν τις εργασίες τους, σταύρωσαν τα χέρια τους, δεν είχαν διάθεση να εργαστούν. Και πολλοί πάλι χριστιανοί αισθάνονταν ένα φόβο και τρόμο με τη σκέψη πώς θα ατενίσουν τον Κύριο, πώς θα παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου. Ένα είδος θρησκευτικής ιστερίας και εσχατολογικής ψυχώσεως κατέλαβε τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Μία αγωνία, ένα άγχος. Κινδύνευαν οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης να πέσουν σε απελπισία. Αυτοί δε οι ψευδοδιδάσκαλοι, για να στηρίξουν τις ψευδοδιδασκαλίες τους, επικαλούνταν την αυθεντία του Αποστόλου Παύλου. Τι έλεγαν οι απατεώνες? Ήλθε η ημέρα του Κυρίου. Αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος διαπνεύματος. Τι σημαίνει διαπνεύματος? Διαπροφητικού χαρίσματος, την ώρα εκστάσεως και προφητείας. Έλεγαν επίσης, αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος διαλόγου, με προφορικό του λόγου σε κήρυγμα ή σε συζήτηση. Έλεγαν ακόμη, αυτό το είπε ο Απόστολος Παύλος σε κάποια επιστολή του. Τίποτε δεν είχε πει ο Απόστολος, αλλά έτσι συμβαίνει συνήθως. Οι απατεώνες προσπαθούν να στηριχθούν στο κύρος των αληθινών ανθρώπων του Θεού. Γι' αυτό υπάρχουν και τα λεγόμενα ψευδεπίγραφα και απόκριφα βιβλία. Έγραφαν οι απατεώνες, έσπηραν τα ζυζανιά τους και για να τους δώσει προσοχή ο κόσμος έβαζαν ψεύτικες επιγραφές. Αυτό το βιβλίο του Αποστόλου Παύλου, αυτό του Αποστόλου Θωμά, αυτό του Νικοδήμου και ούτω καθεξής. Λυπήθηκε ο Απόστολος Παύλος. Λυπήθηκε διότι είδε ότι δεν ήταν τόσο σταθεροί οι χριστιανοί. Εύκολα κλονίζονταν από τον άνεμο. Και κάθισε και έγραψε δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Και σε αυτή τη δεύτερη επιστολή, εξ αφορμής της ιδέας των χριστιανών της Θεσσαλονίκης ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία, θέτει εκ νέου το θέμα του Αντιχρίστου, ότι πρώτα θα έλθει ο Αντίχριστος και κατόπιν θα έλθει η Δευτέρα Παρουσία. Και αφού δεν ήλθε ο Αντίχριστος, μη ανησυχείτε. Είναι ακόμη σχετικός μακράν η Δευτέρα Παρουσία. Θα διαβάσω την περίφημη περικοπή με την οποία έχουν ασχοληθεί αναρρύθμιτοι θεολόγοι και για την οποία έχουν γραφεί πλήθος βιβλία που εκφράζουν ιδέες από τις πιο σοβαρές μέχρι τις πιο παράδοξες και εξωφρενικές. Β' Θεσσαλονικής, Β' 1 έως 12. Παρακαλώ να προσέξετε το κείμενο. Έχει άλλη χάρη το κείμενο. Έχει θέλγητρο το κείμενο. Είναι οι λέξεις που βγήκαν από τη γραφίδα του Θεοπνεύστου Αποστόλου. Ελληνικές λέξεις. Καύχημα για μας τους Έλληνες. Ντροπή για αυτούς που κατέστρεψαν την ελληνική γλώσσα. Ερωτώμεν ημάς αδελφοί, υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών, εις το μη ταχαίως αλευθύνε από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε διαπνεύματος, μήτε διαλόγου, μήτε διεπιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μη τις ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον
και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εισέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Ού μνημονεύεται ότι αίτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν, και νυν το κατέχον είδατε εις το αποκαλυφθήν εαυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύματι του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Ου εστίν η παρουσία κατενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδος και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Ανθών την αγάπην της αληθείας ου και δέξαντο εις το σωθήνε αυτούς. Και δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι ή να κριθώσει πάντες οι μη πιστεύσαντες τη αληθεία, αλευδοκίσαντες εν τη αδικία. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε αυτή την περικοπή με βάση πατερικές ερμηνείες, τη δύσκολη αυτή περικοπή για την οποία ο Ιερός Αυγουστίνος, ο φιλοσοφικότερος νους της Εκκλησίας, σχεδόν με ένα λόγο του καταθέτει τα όπλα. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η περικοπή. Είναι αποκαλυπτικό το θέμα και περιέχει στοιχεία τα οποία προϋποτίθενται ως γνωστά στους Θεσσαλονικείς από την προφορική διδασκαλία του Αποστόλου, ενώ σε εμάς είναι στοιχεία δύσκολα. Οι Θεσσαλονικείς καταλάβαιναν τι εννοούσε ο Απόστολος, γιατί είχε ομιλήσει δια μακρών προφορικώς αυτούς για τον Αντίχριστο. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, θα προσπαθήσουμε. Ερωτώμεν ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών. Αδελφοί, λέγει ο Παύλος, εκφράζεται με αδελφική συμπάθεια, διότι έπαθαν ένα κραδασμό συνειδήσεως. Αδελφοί, σας παρακαλώ, με παρακλητικό ύφος ομιλεί, σας παρακαλώ, εν σχέση προς το θέμα της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της συνάξεώς μας πλησίων αυτού, της συναντήσεώς μας μαζί του. Ο Χριστός είχε ομιλήσει για τη Δευτέρα παρουσία του. Σήμερα στους ναούς, Κυριακή των Απόκρεων, ακούσαμε το τρομερό Ευαγγέλιο της Δευτέρας παρουσίας και της τελικής κρίσεως. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού. Σήμερα το Ευαγγέλιο έλεγε, εικόνα είναι το σημερινό Ευαγγέλιο, σημερινή Ευαγγελική περικοπή, εικόνα της κρίσεως, παρουσιάζει την κρίση σαν ένα δικαστήριο. Σήμερα το Ευαγγέλιο έλεγε ότι θα συναχθούν ενώπιον του Χριστού όλα τα έθνη. Ο Παύλος, σε άλλες περιπτώσεις ο Χριστός είχε πει ότι κατά την ώρα της Δευτέρας παρουσίας θα αποστείλει τους αγγέλους του να συναγάγουν, να μαζέψουν τους εκλεκτούς από όλα τα σημεία της γης, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος.
Και ο Παύλος είπε ότι θα συναχθούν οι εκλεκτοί στον αέρα και θα συναντήσουν τον Κύριο πάνω στις νεφέλες και θα αρπαγούν στους ουρανούς για να είναι πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Για τη Δευτέρα λοιπόν παρουσία και για τη συνάντησή μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό, σας παρακαλώ, λέγει ο Απόστολος, ώστε μη ταχαίως αλευτείνε ημάς από το νοός μη δέθρο είστε. Σας παρακαλώ εν σχέση προς τη Δευτέρα παρουσία και τη συναξή μας με τον Κύριο, να μη σαλεύεστε από το νου σας, να μη ταράσεστε και απομακρύνεστε από την υφάλεια και την ορθή κρίση, να μη αναστατώνονται τα μυαλά σας και να μη θορυβήστε, μήτε δια του Πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως διημών. Σας παρουσιάζουν οι ψευδοδιδάσκαλοι ότι εγώ δια Πνεύματος ομίλησα για τη Δευτέρα παρουσία, ότι έφτασε η Δευτέρα παρουσία, ότι ομίλησα δια Πνεύματος, δια προφητείας, κατά την ώρα εκστάσεως. Παρουσιάζουν επίσης οι ψευδοδιδάσκαλοι ότι ομίλησα διαλόγου, προφορικού λόγου, σε κάποιο κήρυγμα, σε κάποια συνδιάλεξη. Επίσης ότι έγραψα σε επιστολή, έτσι έλεγαν. Έχει γράψει κάποια επιστολή ο Παύλος και εκεί λέγει ότι έφτασε η ημέρα του Κυρίου, ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού, ενέστηκεν θα πει ήλθε, είναι παρούσα, ενεστώσα. Να, ήρθε η ημέρα του Κυρίου και από στιγμή σε στιγμή εμφανίζεται ο Χριστός. Δεν είπαμε τέτοια πράγματα εμείς, λέγει ο Απόστολος. Δεν είπαμε τέτοια πράγματα. Μη τη συμπάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο. Να μη σας εξαπατήσει κανείς με κανένα τρόπο, ούτε με διαδόσεις για προφητείες, ούτε για προφορικά κηρύγματα και συζητήσεις, ούτε για επιστολές μας. Εδώ ο λόγος του Αποστόλου περιέχει μία ελαφρή μομφή ότι οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης δεν ήταν εδραίοι, αμετακίνητοι, αλλά εύκολα κλονίζονταν με τον άνεμο της ψευδοδιδασκαλίας, όπως δυστυχώς πάντοτε πολλοί χριστιανοί κλονίζονται. Αστήρικτες ψυχές που προκαλούν λύπη στους εργάτες του Ευαγγελίου. Προσέχετε, μη σας εξαπατήσει κανένας με κανένα τρόπο. Ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις των ναών του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Δεν θα έλθει η ημέρα του Χριστού, δεν θα έλθει η Δευτέρα παρουσία, λέγει ο Απόστολος, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία. Και τι άλλο? Και δεν φανερωθεί, δεν εμφανιστεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος είναι αντίπαλος και υψώνει τον εαυτόν του πάνω από κάθε λεγόμενο Θεό και όν που λατρεύεται ως Θεός, ώστε να καθίσει ακόμη και στο ναό του Θεού σαν Θεός και να παριστάνει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός.
υπάρχουν πρόδρομα σημεία της Δευτέρας Παρουσίας και προγνωστικά της Δευτέρας Παρουσίας. Εδώ αναφέρονται δύο πρόδρομα σημεία και προγνωστικά της Δευτέρας Παρουσίας. Το ένα, η αποστασία. Το άλλο, ο άνομος, ο Αντίχριστος. Τι είναι η αποστασία, αδελφοί μου? Αποστασία, από το ρήμα αφίσταμε, απομακρύνομαι. Τι είναι η αποστασία? Μιλάει η Γραφή για αποστασία με πολιτική έννοια και με θρησκευτική και ηθική έννοια. Ο Ισαΐας φωνάζει, ή μάλλον ο Θεός με το στόμα του Ισαΐα: «Τέκνα αποστάτε, παιδιά αποστάτες που αποστατήσατε από το Θεό, ουέ ημίν τέκνα αποστάτε». Ο προφήτης ομιλεί κάπου για την αποστασία του Ισραήλ και τι εννοεί? Ότι ο Ισραήλ εγκατέλειψε τον αληθινό Θεό και εξέπεσε στην ειδωλολατρία και λάτρευε τους ψευδείς θεούς των εθνών και προσέφερε φοβερές θυσίες στους ψευδείς θεούς των εθνών και αιματηρές θυσίες παιδιών. Ο Αντίοχος, ο τέταρτος, ο επιφανής, ο σπουδαιότερος τύπος του Αντιχρίστου, εξυνάγκασε πολλούς Ισραηλίτες σε αποστασία, να εγκαταλείψουν δηλαδή την θρησκεία τους και τη λατρεία τους, την αληθινή θρησκεία και λατρεία, και να γίνουν Έλληνες, να κάνουν θυσίες τους ειδωλολατρικούς θεούς και να μιμούνται τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων. Ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον γράφει, ρητός το Πνεύμα το Άγιον λέγει, ότι κατά τους εσχάτους χρόνους αποστήσονται τινές από της πίστεως. Ένα μέρος των πιστών θα εγκαταλείψει την πίστη, θα αποστατήσει από την πίστη. Οι Θεσσαλονικείς ήξεραν τι είναι η αποστασία. Εμείς μπορούμε να το συμπεράνουμε, αδελφοί μου. Από όσα λέγει για αποστασία η Γραφή, μπορούμε να το συμπεράνουμε. Η αποστασία είναι έκπτωσης από την πίστη, να ξεπέσει κανείς από την πίστη. Πού να ξεπέσει? Ή στην αθεία, ή να ασπαστεί άλλη θρησκεία, ή να ξεπέσει στην πλάνη και στην αίρεση. Η έκπτωση από την πίστη φέρνει και έκπτωση από την ηθική. Η αποστασία λοιπόν είναι και να εκπέσει κανείς από τους κανόνας ηθικής ζωής, να πέσει σε μεγάλη διαφθορά. Αποστασία είναι η ανταρσία απέναντι του Θεού και η πολεμική εναντίον του Θεού, εναντίον της πίστεως, εναντίον των δογμάτων, εναντίον των ηθικών κανόνων ζωής. Αποστασία εν μέρη υπήρχε πάντοτε βεβαίως, αλλά όταν εδώ ο Απόστολος λέγει ότι θα έλθει η αποστασία, εννοεί αποστασία σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε τρομακτικό βαθμό, που δεν ανέμενε κανείς και δεν φανταζόταν κανείς. Εννοεί αποστασία
σε μεγάλη έκταση και ένταση, τρομερή απομάκρυση από το Θεό και αγρία πολεμική κατά του Θεού. Φαινόμενο τρομερό, θρησκευτικό και ηθικό. Αποστασία σημαίνει ότι μέγιστο μέρος του χριστιανικού κόσμου θα απομακρυνθεί από το Θεό και θα στραφεί εναντίον του Θεού, εναντίον της πίστεως και της ηθικής. Ήλθε αυτή η αποστασία που εννοεί ο Απόστολος. Ζούμε στον καιρό της αποστασίας ή αναμένεται η αποστασία? Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο θα δοθεί απάντηση, αν θέλει ο Θεός, κατά την επομένη ομιλία. Πρώτον, θα έρθει η αποστασία και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Η αποστασία συνδέεται με τον Αντίχριστο. Η αποστασία είναι το κατάλληλο κλίμα για να εμφανιστεί και να ευδοκιμήσει ο Αντίχριστος. Και αυτό μας διευκολύνει να καταλάβουμε ότι η αποστασία θα είναι θρησκευτικό και ηθικό φαινόμενο. Θα αποκαλυφθεί, λέγει ο Αντίχριστος. Γιατί λέγει θα αποκαλυφθεί? Γιατί λέγει? Μερικοί λέγουν ότι ο Αντίχριστος ζούσε ακόμη την εποχή του Αποστόλου, αλλά ήταν κρυμμένος. Δεν είναι αυτή η γνώμη σωστή, ότι ζει τώρα 2000 χρόνια κρυμμένος ο Αντίχριστος και θα αποκαλυφθεί, θα φανερωθεί μια μέρα στο μέλλον? Όταν λέγει θα αποκαλυφθεί, δεν σημαίνει ότι υπήρχε πραγματικός ο Αντίχριστος στην εποχή του Παύλου. Αλλά σημαίνει ότι υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού, όχι πραγματικός, αλλά υπήρχε μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και κάτι που υπάρχει στο σχέδιο του Θεού αποκαλύπτεται στο μέλλον. Εδώ ο Αντίχριστος δεν ονομάζεται με το όνομα Αντίχριστος όπως τον Ιωάννη, ονομάζεται και χαρακτηρίζεται αλλιώς. Τρομεροί οι χαρακτηρισμοί του Αντιχρίστου. Τι είναι ο Αντίχριστος? Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Υπάρχει μια άλλη γραφή, ο άνθρωπος της ανομίας. Κατ' ουσίαν οι δύο γραφές σημαίνουν το αυτό. Ή πούμε ο άνθρωπος της αμαρτίας, ή πούμε ο άνθρωπος της ανομίας, ένα και το αυτό είναι. Τι λέγει ο Απόστολος Ιωάννης? Πάσο ποιόν την αμαρτίαν και την ανομίαν ποιεί. Και η αμαρτία εστίν η ανομία. Όποιος κάνει την αμαρτία κάνει και την ανομία. Και η αμαρτία αυτή είναι η ανομία. Το ίδιο πράγμα είναι αμαρτία και ανομία. Αμαρτία είναι η παράβαση του νόμου του Θεού, η ανομία. Ο Αντίχριστος είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Εβραϊσμός είναι αυτός. Αυτός ο τρόπος της εκφράσεως, αυτή η φράση είναι εβραϊσμός. Έτσι εκφράζονται οι Εβραίοι. Όλοι θα πείτε, δεν έχουμε σχέση με την αμαρτία? Όλοι δεν είμεθα αμαρτωλοί? Ναι, όλοι έχουμε σχέση με την αμαρτία. Όλοι είμεθα αμαρτωλοί. Και μια μέρα, αν ζήσει ο άνθρωπος, φέρει αμαρτάνη. Και όταν γεννάται, φέρει επάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Εν τούτης, κανείς από τους ανθρώπους δεν χαρακτηρίστηκε ως ο άνθρωπος της ανομίας, ημί ο Αντίχριστος.
Ο Αντίχριστος, πρώτα-πρώτα αδελφοί μου, είναι άνθρωπος. Άνθρωπος. Δεν είναι ο Σατανάς, όπως λέγουν μερικοί, μεταμορφωμένος σε άνθρωπο ή σαρκωμένος. Όχι. Αλλά είναι άνθρωπος που ενεργεί με τη δύναμη του Σατανά, όπως λέγει πιο κάτω. Και γιατί χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος της αμαρτίας? Γιατί έχει αυτό τον τρομερό και μοναδικό τίτλο. Γιατί είναι ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Τόσο πολύ αμαρτωλός, μόνο ο Αντίχριστος είναι μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα στον Αντίχριστο δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από αμαρτία. Όλες οι δυνάμεις του Αντιχρίστου κυριαρχούνται από την αμαρτία και αναρρυπίζονται από τις δυνάμεις της αμαρτίας. Όλο το είναι του Αντιχρίστου είναι ανυπακοή στο θέλημα του Θεού και απήθεια και ανταρσία και πόλεμος εναντίον του Θεού. Μέσα στον Αντίχριστο δεν υπάρχει ούτε το παραμικρό ίχνος ανθρωπισμού αρετής καλοσύνης. Ούτε σκιά του αγαθού δεν υπάρχει στον Αντίχριστο. Τόσο σκοτεινή, τόσο αβυσαλαία, τόσο διεφθαρμένη και διαστραμμένη είναι η ψυχή του Αντιχρίστου, ώστε δεν μπορεί να συλλάβει κανείς τόσο απίθμενο βάθος κακίας και αμαρτίας. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας και συναφώς είναι ο Υιός της απολίας. Ο Υιός της απολίας. Εβραϊσμός είναι και αυτή η φράση. Τι σημαίνει απώλεια? Καταστροφή. Άδης. Κόλασης. Αυτό σημαίνει απώλεια. Και τι σημαίνει Υιός της απολίας? Κάπως τον Ισαΐα οι ασεβείς ονομάζονται τέκνα απολίας. Και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο προδότης μαθητής ονομάζεται Υιός της απολίας. Πάτερ, ους δε δοκάσμη εφύλαξα και ουδείς και ουδένα απόλε, και ουδείς εξ αυτών απόλετο ημί ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί. Πατέρα μου, είπε ο Χριστός κατά την αρχιερατική προσευχή, όσους μου έδωσες τους φύλαξα και κανείς δεν χάθηκε παρά ο Υιός της απολίας, ο Υιός της καταστροφής, ο προδότης Ιούδας. Και έτσι εκπληρώθηκε η γραφή. Υιός της απολίας ονομάζεται ο Ιούδας, ανάρθρος, χωρίς άρθρο, Υιός. Ο Αντίχριστος έχει και άρθρο. Ο Αντίχριστος είναι ο Υιός της απολίας, ο κατεξοχήν Υιός της απολίας, ο άνθρωπος που συνδέεται περισσότερο από όλους με την απώλεια. Γιατί ο Αντίχριστος ονομάζεται ο Υιός της απολίας? Διότι από όλους τους ανθρώπους αυτός θα οδηγήσει τις περισσότερες ψυχές στην απώλεια. Πώς? Με την ψευδή διδασκαλία του, με τα απατηλά θαύματά του, με τα έργα του, με τους διωγμούς, με τους εκβιασμούς. Δεν ονομάζεται όμως Υιός της απολίας τόσο διότι θα οδηγήσει ανθρώπους στην απώλεια, όσο διότι ο ίδιος θα οδηγηθεί στην απώλεια όπως ο Ιούδας. Είναι άνθρωπος της αμαρτίας. Φυσικό επακόλουθο είναι να γίνει και Υιός της απολίας, της καταστροφής. Ο Χριστός κατά την ημέρα της παρουσίας του
θα τον εξφενδονήσει στα απίθμενα βάθη της κολάσεως. Οι τρομεροί χαρακτηρισμοί του Αντιχρίστου συνεχίζονται. Ο Αντίχριστος είναι ο αντικείμενος και ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών, η σέβασμα κλπ. Τι σημαίνει είναι ο αντικείμενος, αυτός ο οποίος αντίκειται, πηγαίνει αντίθετα, πηγαίνει κόντρα στο Θεό και στο θέλημά του και στην εκκλησία του και στους σκοπούς του. Μέσα στη γραφή αντικείμενος ονομάζεται ο Σατανάς. Ο Σατανάς ονομάζεται αντικείμενος. Και η λέξη Σατανάς, εβραϊκή λέξη, μεταφράζεται αντικείμενος, πολέμιος, εχθρός. Αυτός που πηγαίνει αντίθετα, κόντρα. Και οι ασεβείς ονομάζονται αντικείμενοι. Οι πολέμοι του χριστιανισμού αντικείμενοι ονομάζονται, γιατί ομοιάζουν με τον αντικείμενο τον μεγάλο, τον Σατανά. Θύρα, λέγει ο Παύλος, ανέο γέμι, μεγάλη και ενεργής και πολύ αντικείμενοι. Ο Αντίχριστος χαρακτηρίζεται ως ο αντικείμενος με άρθρο, διότι είναι η τελειότερη εκπροσώπηση του Σατανά μεταξύ των ανθρώπων. Μετά το Σατανά, ο χειρότερος πολέμιος του Θεού είναι ο Αντίχριστος. Είναι όχι απλώς ο αντικείμενος, αλλά και ο υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών, η σέβασμα. Τι σημαίνει ο υπερερώμενος? Αυτός που υψώνει τον εαυτό του, το αναστημά του, πάνω από κάθε λεγόμενο Θεό. Γιατί λέγει λεγόμενο Θεό? Διότι εννοεί τους ψευδείς θεούς εδώ ο Απόστολος, και αντιθέτει τους ψευδείς θεούς προς τον αληθινό Θεό. Υψώνει τον εαυτόν του πάνω από κάθε ψεύτικο Θεό, αλλά όπως βλέπουμε στη συνέχεια, και από τον αληθινό Θεό, από κάθε σέβασμα, από όν που λατρεύεται ως Θεός, ώστε να εγκαθίσταται στο ναό του Θεού, του ενός Θεού, του αληθινού Θεού, ως Θεός, και να παριστάνει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Εδώ ο Παύλος χρησιμοποιεί τη φρασιολογία περίπου που χρησιμοποιεί ο Δανιήλ για το σπουδαιότερο τύπο του Αντιχρίστου, τον Αντίοχο τον τέταρτο, τον Επιφανή. Τι λέγει ο Δανιήλ για εκείνο το κέρας, τον Αντίοχο τον τέταρτο, τον Επιφανή? Και ο βασιλεύς υψωθήσετε και μεγαλυνθήσετε επί πάντα θεών και επί των θεών των θεών. Ο βασιλεύς, ο Αντίοχος, προφητεύει ο Δανιήλ, θα υψωθεί, θα επαρθεί και θα έλθει σε αντίθεση προς πάντα ψευδή θεών και προς τον θεόν των θεών, τον αληθινό Θεό. Υπερήφανο πνεύμα, ο Αντίοχος ανεκήρυξε τον εαυτό του Θεό, αλλά υφθαδίασε, εισέβησε απέναντι των θεών, εφάνει καταφρονητής των θεών, αλλά δεν κατήργησε τους άλλους θεούς.
άλλα πρόσωπα εθεοποίησαν τους εαυτούς τους, όπως λέγει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ο βασιλεύς της Τύρου επίστευσε ότι είναι Θεός. Ο βασιλεύς της Βαβυλώνος επίσης. Εκτός από τον Αντίοχο τον Τέταρτο, τον Επιφανή, Ρωμαίοι αυτοκράτορες, πρώτος ο ημιπαράφρον Καλιγούλας, εθεοποίησαν τους εαυτούς των, δεν κατήργησαν όμως τους άλλους θεούς. Και αδελφοί μου, πάντοτε αυτοί που έχουν τεράστιο πλούτο, αξιώματα μεγάλα, τεράστια πολιτική εξουσία και μεγάλη δόξα, γίνονται εγωιστέ και εγωπαθείς και μεθούν και φαντάζονται ότι είναι θεοί. Οι βριστέ άνθρωποι υπάρχουν και σε αυτό το έθνος, οι βριστέ, οι οποίοι καταφρονούν το Θεό και δεν καταδέχονται να ομιλήσουν για το Θεό ή νομοθετούν αναφανδών εναντίον του Θεού. Οι αρχαίοι προγονείς μας έλεγαν ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα, η μεγαλύτερη ασέβεια, ορθώς συνελάβαναν τα πράγματα όπως η Γραφή, είναι η ύβρις, η καταφρόνηση των άλλων και προπάντων η καταφρόνηση του Θεού. Ο Αντίοχος είχε ύβρι, ο Αντίχριστος θα έχει μεγαλύτερη ύβρι. Δεν θα καταφρονήσει απλώς τους άλλους θεούς, τους ψευδείς και τον αληθινό. Δεν θα επιδιώξει απλώς ισοθεία, αλλά θα καταργήσει όσον από αυτόν εξαρτάται τους άλλους θεούς και τον αληθινό Θεό, και θα επιδιώξει υπέρθεία, ότι αυτός είναι υπεράνω από κάθε Θεό και είναι ο μοναδικός Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός. Και για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως Θεό, θα καθίσει, λέγει, εις τον ναόν του Θεού. Θα εγκατασταθεί στο ναό του Θεού, του μόνου Θεού, του αληθινού Θεού. Τι εννοεί θα καθίσει? Μάλλον θα γίνει μια πομπόδης ενθρόνησής του μέσα στο ναό, όχι όπως είναι η ενθρόνηση των αρχιερέων. Οι αρχιερείς ενθρονίζονται μέσα στους ναούς ως αντιπρόσωποι του Θεού και δούλοι του Θεού. Εκείνος θα ενθρονιστεί ως ο ίδιος ο Θεός. Ίσως το ότι θα καθίσει μέσα στο ναό να εννοεί και ότι θα εγκατασταθεί μονίμως στο ναό. Όπως εμείς κατοικούμε σε κοινά σπίτια, εκείνος θα κατοικεί μέσα στο ναό, μονίμως. Και θα λέγει, ναός είναι η κατοικία του Θεού. Εγώ είμαι ο Θεός και εγώ θα κατοικώ εδώ μονίμως. Πούση διαφθορά, πούση διαστροφή, πούσο δαιμονισμό θα πρέπει να έχει η ανθρωπότης που θα ανεχθεί τον Αντίχριστο να εγκαθίσταται στο ναό ως ο ίδιος ο Θεός. Αυτό το αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός, μάλλον δεν σημαίνει ότι θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός. Το να εγκατασταθεί κανείς στο ναό, αυτό δεν είναι απόδειξη. Θα προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι Θεός με σημεία, με θαύματα. Αυτό εδώ, το ότι θα εγκατασταθεί στο ναό και θα αποδεικνύει ότι είναι Θεός, μάλλον έχει τη σημασία, θα προσπαθεί να παρουσιαστεί ως Θεός. Θα παριστάνει ότι είναι Θεός.
Ένα δεύτερο ερώτημα. Σε ποιο ναό θα εγκατασταθεί ο Αντίχριστος? Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα μεταξύ των ερμηνευτών. Άλλοι λέγουν ότι ο Παύλος εννοεί τον Ιουδαϊκό ναό. Όταν έγραφε ο Παύλος, υπήρχε ο Ιουδαϊκός ναός. Κατόπιν κατεστράφη. Θα ανεγερθεί πάλι και θα εγκατασταθεί εκεί ο Αντίχριστος. Άλλοι λέγουν ότι εννοεί το Χριστιανικό ναό. Θα φτάσουν σε τόση κατάπτωση τα χριστιανικά πράγματα, ώστε θα ενθρονιστεί, λέγουν, μέσα σε ναό χριστιανικό ο Αντίχριστος ως Θεός. Άλλοι λέγουν ότι εδώ μεταφορικώς εκφράζεται ο Απόστολος και όταν λέει θα εγκατασταθεί σε ναό, εννοεί γενικώς ότι θα επιβληθεί μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, στο χριστιανικό χώρο, και θα σφετεριστεί τη δόξα του Θεού. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Ποιον ναό εννοεί ο Παύλος όταν λέγει θα εγκατασταθεί στο ναό του Θεού? Και αυτό είναι μεγάλο ερώτημα και θα έχει την απάντηση στην επομένη ομιλία. Διαμακρόν είχε ομιλήσει ο Απόστολος για αυτά τα πράγματα. Και τώρα, πάλι με μια ελαφρή μομφή, τι τους λέγει? Ου μνημονεύεται ότι αίτιον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν? Δεν ενθυμίστε πως αυτά σας έλεγα όταν ήμουν μαζί σας? Τα ξεχάσατε? Ο Θεός μας έδωκε τη μνήμη, αδελφοί μου, περισσότερο απ' όλα για να ενθυμούμεθα τον ίδιο το Θεό και τα λόγια του και έπειτα τις αμαρτίες και τις ευεργεσίες του και έπειτα τις αμαρτίες μας. Αυτοί οι χριστιανοί, αδύναμα πλάσματα κι αυτοί. Ας ήταν χριστιανοί του πρώτου αιώνα της Αποστολικής Εποχής, τα λησμόνησαν αυτά τα πράγματα. Ήλθαν οι ψευδοδιδάσκαλοι και τους εκλώνησαν. Υπάρχουν πάντοτε αστήρικτες ψυχές. Ο Απόστολος συνεχίζει και λέγει γιατί στην εποχή του δεν εμφανίστηκε ακόμη ο Αντίχριστος. Και νυν το κατέχον είδατε, εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Εδώ είναι το δυσκολότερο μάλλον σημείο της περικοπής. Ο Παύλος ομιλεί συγκεκαλυμμένα, συνεσκιασμένα. Ξέρετε το κατέχον. Ξέρετε εσείς εκείνο το οποίο εμποδίζει να εμφανιστεί προώρος ο Αντίχριστος και έτσι θα εμφανιστεί όταν έλθει ο καιρός του? Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης ήξεραν ποιο είναι το εμπόδιο που δεν άφηνε να εμφανιστεί τότε ο Αντίχριστος. Εμείς δεν το ξέρουμε. Ποιο είναι αυτό το εμπόδιο? Το κατέχον, το εμποδίζον. Αυτό θα πει το κατέχον, αυτό που εμποδίζει. Υπάρχει μια δύναμη, λέγει ο Παύλος, εννοεί ο Παύλος, ήξεραν οι Θεσσαλονικείς ποια είναι αυτή η δύναμη, που εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί προτού έλθει ο καιρός του. Και έτσι θα εμφανιστεί όταν έλθει ο καιρός του. Υπάρχει και για τον Αντίχριστο το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί ομιλεί συνεσκιασμένα ο Παύλος? Εσείς ξέρετε. Έτσι ομιλεί ένας ευαγγελιστής όταν δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως να στέκεται σε τόπο Άγιο, ο αναγινώσκον νοεί του. Αυτός που διαβάζει ας καταλάβει, καταλαβαίνει, δεν είναι ανάγκη να πω περισσότερα. Από λόγους φρονήσεως εδώ ο Απόστολος Παύλος αποφεύγει να γράψει ποια είναι η δύναμη που εμποδίζει, για να μην δημιουργηθούν ζητήματα εις βάρος του και εις βάρος της Εκκλησίας.
Λαμβάνει μέτρα προφυλάξεως ο Απόστολος. Μία δύναμη σε εμποδίζει τον Αντίχριστο να εμφανιστεί. Και στην εποχή όμως του Παύλου, το πνεύμα του Αντιχρίστου, το πνεύμα, όχι ο ίδιος ο Αντίχριστος, υπάρχει κεδρά. Ενθυμίστε τι είπε ο Ιωάννης. Έρχεται ο Αντίχριστος και τώρα πολλοί Αντίχριστοι έχουν έλθει. Παρομοίως εκφράζεται ο Παύλος. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Η ανομία ενεργείται, βρίσκεται εν ενεργία, εν δράση, και αυτή η ανομία ονομάζεται μυστήριον εδώ. Γιατί ονομάζεται μυστήριον? Διότι ενεργεί υπούλος, καταχθονίως, κατά τρόπο που δεν μπορεί να τον συλλάβει ο άνθρωπος πέρα για πέρα. Όπως ο Θεός έχει μυστηριώδεις τρόπους και ενεργεί για τη σωτηρία των ανθρώπων, έτσι και ο Σατανάς έχει μυστηριώδεις τρόπους και βάθη απίθμενα. Έχει μυστηριώδεις τρόπους με τους οποίους ενεργεί για την καταστροφή του κόσμου. Βρίσκεται λοιπόν η ανομία εν δράση και θα μπορούσε να εκδηλωθεί ο Αντίχριστος. Αλλά υπάρχει κάποια δύναμη που τον εμποδίζει. Γι' αυτό τι λέγει στη συνέχεια? Μόνον ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Δρά λοιπόν ο Σατανάς υποχθονίως και θα μπορούσε να εκδηλωθεί ο Αντίχριστος, αλλά δεν εκδηλώνεται. Και έτσι πρέπει μόνο να περιμένουμε μέχρι ότου ο κατέχων, αυτός που εμποδίζει, εκ μέσου γέννηται, τεθεί εκ ποδών, παραμεριστεί. Πρώτα είπε το κατέχον, μετά είπε ο κατέχον. Το κατέχον ουδέτερο, ο κατέχον αρσενικό. Ο κατέχον είναι πρόσωπο. Το κατέχον είναι δύναμης. Ποιος είναι αυτός ο κατέχον? Ποιο είναι αυτό το κατέχον? Διάφορες ερμηνείες και εδώ. Οι περισσότεροι πατέρες λένε ότι το κατέχον είναι η ρωμαϊκή εξουσία. Ο κατέχον είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορ. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορ με την εξουσία του δεν επέτρεπε να εκδηλωθεί ο Αντίχριστος. Διότι οι Ρωμαίοι είχαν φοβερή τάξη και πειθαρχία, επάτασαν αμέσως κάθε εκδήλωση ανταρσίας. Άλλοι λένε ότι ο κατέχων ή το κατέχον είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, και πρόσωπο και δύναμης. Δεν αφήνει το Άγιο Πνεύμα, λέγουν, με τη δύναμή του να εκδηλωθεί ο Αντίχριστος, να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Σύμφωνα με άλλη ερμηνεία, ο κατέχον είναι ο όρος του Θεού. Τι θα πει ο όρος του Θεού? Αυτό που όρισε ο Θεός, η απόφαση του Θεού. Ο Θεός απεφάσισε ο Αντίχριστος να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρόνο στο μέλλον. Και αυτή η απόφαση εμποδίζει τον Αντίχριστο να παρουσιαστεί γρηγορότερα. Άλλοι λέγουν ότι ο εμποδίζων και η εμποδίζουσα δύναμης είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ή είναι ο προφήτης Ηλίας. Αυτό είναι το τρίτο κρίσιμο ερώτημα. Ποιος είναι ο κατέχον, ποιο είναι το κατέχον? Ποιο είναι αυτό που εμπόδιζε και εμποδίζει ακόμη τον Αντίχριστο? Ποιο είναι αυτό που εμπόδιζε τον Αντίχριστο να εμφανιστεί? Και σε αυτό το ερώτημα το τρίτο και μάλλον δυσκολότερο
θα δοθεί, αν θέλει ο Θεός, η απάντηση στο άλλο κήρυγμα. Τρία σπουδαία προβλήματα θα είναι στο άλλο κήρυγμα. Όταν ο κατέχων ή το κατέχων, το εμπόδιο, φύγει από το μέσον, τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος. Τότε θα εμφανιστεί ο άνομος, ο φαυλεπίφαυλος άνθρωπος, ο Αντίχριστος. Θα δράσει, όπως είπαμε άλλοτε, 3,5 έτη, ίσως 7, υπάρχουν δύο γνώμες. 3,5, αν είναι 7, τα 3,5 χρόνια θα είναι οι δράσεις του στην εντονοτάτη μορφή του. Μορφή της. Θα δράσει λοιπόν ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Θα νικήσει, θα θριαμβεύσει κοσμικός. Το τέλος. Όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύμα και το στόμα του αυτού και καταργήσει την επιφανία της παρουσίας αυτού. Θα εμφανιστεί ο Κύριος και θα τον αναλώσει, θα τον καταναλώσει, θα τον κάνει σκόνη, θα τον λιώσει, θα τον εξατμίσει. Εικόνα είναι αυτό. Πώς? Το πνεύματι του στόματος αυτού, με την πνοή του στόματός του, θα κάνει ο Χριστός και θα διαλυθεί ο Αντίχριστος. Τι ωραία εικόνα. Και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Θα τον καταργήσει, θα τον καθαιρέσει, θα τον ξυλώσει ο Χριστός. Με τι? Με την επιφάνεια της παρουσίας. Και αυτό δύσκολο σημείο. Με την επιφάνεια η οποία είναι η παρουσία του, με την εμφάνισή του η οποία είναι η παρουσία του, ή σε μένα αρέσει καλύτερα μια άλλη ερμηνεία, επιφάνεια να πούμε ότι είναι η λάμψης, ότι είναι η αστραπή της θεότητος. Θα τον καταργήσει με την αστραπή της παρουσίας του. Μεγαλειώδης έκφρασης. Ο Ισαΐας, ο μεγαλοφωνότατος, προφητεύοντας για το έργο και την αποτελεσματικότητα του Μεσσία, είχε πει «Και πατάξει γίν το λόγο του στόματος αυτού και διαχειλέων ανελεί ασεβή». Θα τα πατάξει, θα σύσει όλη τη γη ο Μεσσίας με το λόγο του στόματός του και με την πνοή που θα βγει από τα χείλη του, θα καταστρέψει τον ασεβή. Ο Αντίχριστος θα ιτηθεί κατά κράτος και θα ιτηθεί χωρίς καν να δοθεί μάχη. Προτού αρχίσει η μάχη και χωρίς να αρχίσει η μάχη, θα γίνει σκόνη ο Αντίχριστος. Όχι ότι θα εκμηδενιστεί οντολογικός, θα εξακολουθήσει να υπάρξει για να κολλάζεται αιωνίως στον πυθμένα της κολάσεως. Μίλησε για την παρουσία του Κυρίου που θα συντρίψει τον Αντίχριστο. Και αυτή η παρουσία του Κυρίου τον κάνει να ομιλεί τώρα για την παρουσία του Αντιχρίστου. Τι λέγει για την παρουσία του Αντιχρίστου? Ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του Σατανά. Ο Χριστός θα έχει παρουσία αυτοδύναμη, γιατί ο Χριστός είναι Κύριος, ίσον Θεός αληθινός. Ο Σατανάς δεν θα έχει παρουσία αυτοδύναμη. Ο Σατανάς θα παρουσιαστεί, ο Αντίχριστος δεν θα έχει παρουσία αυτοδύναμη. Ο Αντίχριστος θα παρουσιαστεί με την ενέργεια του Σατανά.
ο οποίος Σατανάς είναι επίσης άπειρος κατώτερος του Θεού. Εδώ μας ομιλεί ο Απόστολος για την προέλευση της δυνάμεως του Αντιχρίστου και για την ποιότητα του έργου του, την ελεηνή ποιότητα του έργου του. Η ενέργεια του Σατανά με την οποία θα ενεργεί ο Αντίχριστος είναι εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους και εν πάση απάτη της αδικίας εν της απολυμένης. Τι σημαίνει αυτό? Λέει ο Απόστολος αλλού για δυνάμεις, για σημεία, για τέρατα, για καταπληκτικά θαύματα του Χριστού. Έτσι ομιλεί εδώ και για τον Αντίχριστο, αυτόν που πειθικίζει, που προσπαθεί να απομιμηθεί το Χριστό, ότι και αυτός θα ενεργεί με κάθε δύναμη και με σημεία και με τέρατα, με καταπληκτικά θαύματα, αλλά δύναμη και σημεία και τέρατα ψεύδους. Γιατί λέγει ψεύδους? Δεν θα είναι πραγματικά τα θαύματα του Αντιχρίστου? Θα είναι οφθαλμαπάτες όπως τα έργα των Φακύριδων? Δεν νομίζω. Θα είναι πραγματικά θαύματα. Αφού θα έχει την ενέργεια του Σατανά, ο δε Σατανάς έχει δύναμη, θα κάνει πραγματικά θαύματα, όπως εκεί στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης έκαναν οι μάγοι όταν παρουσιάστηκαν ως αντίδικοι του Μωυσέως. Έκανα θαύματα ο Μωυσής, έκαναν και οι μάγοι μέχρι ορισμένου σημείου. Θα είναι πραγματικά τα θαύματα. Τότε γιατί ονομάζονται θαύματα ψεύδους? Διότι ο Αντίχριστος θα ισχυρίζεται ότι κάνει θαύματα ως Θεός. Είμαι Θεός και να κάνω θαύματα. Αυτό θα είναι ψεύδος. Διότι δεν θα κάνει τα θαύματα ως Θεός, αλλά με τη δύναμη του Σατανά. Η δύναμή του θα είναι επίσης, θα εκδηλώνεται με κάθε απάτη, με κάθε είδος απάτης της αδικίας, του κακού σημαίνει της αδικίας. Το κακό μεταχειρίζεται όλα τα απατηλά μέσα. Θα κάνει τα θαύματα για να εξαπατήσει τους ανθρώπους, να πιστέψουν στο μεγάλο ψεύδος, το μεγαλύτερο από όλα τα ψεύδη, ότι αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και πού θα πιάνει το ψεύδος του Αντιχρίστου και πού θα πιάνουν οι απάτες του Αντιχρίστου? Εν της απολυμένης. Τι σημαίνει εν της απολυμένης? Υπάρχουν οι σωζόμενοι και οι απολύμενοι. Στους απολυμένους θα πιάνουν τα θαύματα του Αντιχρίστου. Αυτοί θα επηρεάζονται, αυτοί θα κλονίζονται. Ποιοι είναι οι απολύμενοι? Αυτοί που βαδίζουν για την απώλεια. Τους προώρησε ο Θεός για την απώλεια, μη γέννητο. Ο Θεός δεν ευχαριστείται, λέει, στην απώλεια των ανθρώπων. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Θεός έπλασε όλους τους ανθρώπους, ενδιαφέρεται για όλους τους ανθρώπους, ενυνθρώπισε για όλους τους ανθρώπους, εθυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους, έδωκε την αλήθειά του για όλους τους ανθρώπους. Αλλά αυτοί είναι άνθρωποι που περιφρόνησαν τις ευεργεσίες του Θεού και περιφρόνησαν την αλήθεια. Ο Θεός τους έδωκε ευκαιρίες να μετανοήσουν, να σωθούν, και αυτοί περιφρόνησαν τις ευκαιρίες και γι' αυτό βαδίζουν προς την απώλεια. Σε αυτούς τους ανθρώπους που απεδίωξαν τη χάρη του Θεού έρχεται και ενεργεί ο Σατανάς και ο Αντίχριστος και ασκεί επίδραση και τους πλανά και τους οδηγεί στην καταστροφή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατήδησαν σε αυτό το κατάντημα? Ανθών την αγάπη της αληθείας ούτε δέξαν το εις το σωθήνε αυτούς. Διότι λέγει δεν δέχτηκαν να αγαπήσουν την αλήθεια για να σωθούν. Γιατί δεν αγάπησαν την αλήθεια? Διότι η αλήθεια έχει ορισμένα μη μιχεύσεις, λέει.
μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Η αλήθεια απαιτεί θυσίες. Και αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν θυσίες. Αυτοί λοιπόν, στους οποίους θα επιδράσει ο Αντίχριστος και θα τους πλανήσει για να καταστραφούν, είναι άνθρωποι που κατέστησαν τους εαυτούς τους καταλλήλους για την επίδραση του Αντιχρίστου. Πεπορωμένοι άνθρωποι, νεκροί ως προς το αγαθό. Νομίζει κανείς ότι ο Αντίχριστος θα κυβερνήσει και ότι ο Σατανάς κυβερνά και ότι και οι δυο θριαμβεύουν. Λάθος. Η τελευταία λέξη ανήκει στο Θεό. Και όχι η τελευταία λέξη μόνον, αλλά ο λόγος για όλη την εξέλιξη της ιστορίας. Με αυτή την αλήθεια τελειώνει ο Απόστολος την περικοπή του. Δια τούτο πέμψει αυτής ο Θεός ενέργειαν πλάνης εις το πιστεύσε αυτούς το ψεύδι. Επειδή αυτοί είναι άνθρωποι που δεν αγαπούν την αλήθεια αλλά αποστρέφονται την αλήθεια, που δεν θέλουν το καλό αλλά το κακό, γι' αυτό ο Θεός τους στέλνει ενέργεια πλάνης. Του στέλνει ο Θεός ενέργεια πλάνης. Δεν φαίνεται φοβερός αυτός ο λόγος? Ο Θεός πλανά τους ανθρώπους. Είναι και αυτός εβραϊκός τρόπος του λέγειν. Όπως λέγει αλλού, ο Θεός εσκλήρινε την καρδία του Φαραώ. Ο Θεός ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών. Σκληρύνει ο Θεός, τυφλώνει ο Θεός. Δεν λέγει ο αδελφός Ιάκωβος ότι ο Θεός είναι απείραστος κακών, δεν έχει καμιά σχέση με το κακό? Τι εννοεί εδώ ότι στέλνει ο Θεός πνεύμα πλάνης? Θέλει να δείξει ο Απόστολος ότι πάνω από τον Αντίχριστο, πάνω από τον Σατανά, είναι ο Θεός. Αυτός κατευθύνει τα νήματα της ιστορίας. Πώς? Κάνοντας και το κακό? Όχι. Αλλά επικρατεί το θέλημα του Θεού άλλοτε ως ευδοκία και άλλοτε ως παραχώρησης. Γίνονται πράγματα τα οποία θέλει ο Θεός ή επιτρέπει ο Θεός να γίνονται. Εάν δεν ήθελε, εάν δεν επέτρεπε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Εάν δεν επέτρεπε ο Θεός, δεν θα μπορούσε ο Σατανάς και ο Αντίχριστος να κάνει τίποτε. Έχει λόγους ο Θεός που επιτρέπει. Εδώ, επειδή ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν άνθρωποι κακορίζικοι που δεν αγαπούν την αλήθεια αλλά το ψεύδος, που δεν θέλουν το καλό αλλά το κακό, τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα πληθύνονται, γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να έλθει σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Πιο πάνω είπε ενέργεια του Σατανά, τώρα λέει ενέργεια πλάνης. Τι είναι η ενέργεια πλάνης? Όπως υπάρχει ενέργεια του Θεού, Θεία Χάρης, Θεία Δύναμης, έτσι υπάρχει και ενέργεια του Σατανά. Και στην προκειμένη περίπτωση, ειδική ενέργεια του Σατανά. Ενέργεια πλάνης. Μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η ενέργεια του Σατανά που πλανάει τον άνθρωπο. Μπαίνουν δαίμονες με ειδικότητα να πλανούν τον άνθρωπο και να φαίνεται στον άνθρωπο το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, το ορθό εσφαλμένο και το εσφαλμένο ορθό. Αυτό τι σημαίνει, αδελφοί μου? Αυτοί που δεν μπορούν να διακρίνουν αλήθειες που λάμπουν σαν τον ήλιο και μας λένε ανοησίες, αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα σύμπαντα δημιούργησε πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός και τα κυβερνά, αυτοί που δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν θέλουν να καταλάβουν ότι υπάρχει Θεός, ότι κάνει σημεία μέσα στην Εκκλησία Του,
αυτοί που λένε ότι το καλό είναι κακό και το κακό είναι καλό, το να ξεθεμελιώνουμε την οικογένεια, το σχολείο, το έθνος είναι πρόοδος. Αυτοί που λένε τέτοια πράγματα έχουν ενέργεια πλάνης, έχουν σατανική ενέργεια μέσα, είναι δαιμονισμένοι. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνει ο Θεόπνευστος Παύλος στα σχιζοφρενικά αυτά φαινόμενα. Έχουν ενέργεια πλάνης και επέτρεψε ο Θεός να μπει μέσα τους ο σατανάς, γιατί δεν θέλησαν τον Θεό αλλά τον σατανά, για να κρυθούν, λέει. Τι θα πει να κρυθούν? Να τιμωρηθούν. Είναι τιμωρία τους ότι δεν πιστεύουν, είναι τιμωρία τους ότι είναι στην αθεία και ότι είναι στη μασονία και ότι είναι στις αιρέσεις και ότι είναι στις πλάνες και ότι κάνουν το κακό και όχι το καλό. Αυτό είναι τιμωρία, ότι έχασαν την αλήθεια και το Θεό και την ηθική και κέρδισαν την κόλαση. Πρέπει, λέγει, να τιμωρηθούν, και γι' αυτό τους επέτρεψε να δαιμονιστούν, για να τιμωρηθούν και σε αυτό τον κόσμο και πολύ περισσότερο στον άλλο κόσμο. Οι μη πιστεύσαντες στη αληθεία αλευδοκίσαντες εν τη αδικία. Αυτοί που δεν πίστευσαν στην αλήθεια, αυτοί που δεν εκτίμησαν την αλήθεια, αυτοί που δεν θαύμασαν την αλήθεια και όλα τα καλά, αλλά ευδόκησαν στην αδικία, ευχαριστήθηκαν στο κακό, αισθάνθηκαν ειδονία από το κακό και εγκολπώθηκαν το κακό και έπραξαν το κακό, γι' αυτό ο Θεός τους παρέδωσε στο σατανά. Αυτή είναι η περίφημη περικοπή του Αποστόλου Παύλου για τον Αντίχριστο. Τελείωσα, αδελφοί μου, και παρακαλώ στο τέλος, εμείς οι χριστιανοί που αγαπάμε το Θεό και την αλήθεια και αγαπάμε το καλό και θέλουμε να κάνουμε το καλό, άλλο αν δεν καταφέρνουμε πάντοτε να κάνουμε το καλό και στενάζομαι για τις ατέλειες και τις παραλήψεις μας και την αμαρτωλότητά μας, εμείς που πιστεύουμε στο Θεό, τώρα που ακούσαμε τον Παύλο να ζωγραφίζει τον τρομερό χαρακτήρα του Αντιχρίστου αλλά και των ανθρώπων του Αντιχρίστου, των ανθρώπων όπου θα έβρει έδαφος ο Αντίχριστος και θα τους πλανήσει και θα τους καταστρέψει, εμείς να παρακαλέσουμε τον σπλαχνικό Θεό και να του πούμε: Θεέ μου, μην αφήνεις σε αυτή τη σκληρή εποχή να σκληρινθεί η καρδιά μας και να νεκρωθεί ως προς την αλήθειά σου και προς το αγαθό σου, αλλά στάλαξε πολύ εύσπλαχνε Θεέ σταγόνες της παντοδυνάμου χαριτός σου μέσα στις καρδιές μας, για να είναι ευαίσθητες, να συγκινούνται, να θαυμάζουν την αλήθειά σου και τα έργα σου, να μην παρασυρθούν ποτέ από το πνεύμα του Αντιχρίστου και από την ενέργεια του σατανά, να μην κυβερνήσει ο σατανάς τις ψυχές μας, αλλά να τις κυβερνάς εσύ και να τις παραλάβεις στη βασιλεία σου, για να συμβασιλεύουν μαζί σου και με όλους τους εκλεκτούς αγγέλους και ανθρώπους. Αμήν.